Πάμε στον κύριο Τζανάκη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε καθηγητά μου. Τι κάνετε? Καλά είστε? Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Εδώ έχουμε τον Πρωθυπουργό που μας λέει θα έχουμε καλύτερο Πάσχα. Θα τον ακούσουμε σε λίγο σε σχέση με πέρυσι. Και το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε έναν πολύ πολύ καλό τουρισμό που θα φέρει και πολλά έσοδα. Λέει και άλλα πράγματα. Άρα είμαστε στην τελική ευθεία. Οι Κασάνδρες που λέγανε βγαίνανε διάφοροι και πέραν του Ατλαντικού και από εδώ και από εκεί θα γίνει χαλασμός κυρίου, δεν θα δείτε παρελάσεις, δεν θα κάνουμε παρελάσεις, δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα, δεν θα κάνουμε το να τ' άλλο κλπ. Είμαστε στην τελική φάση να φύγει από πάνω μας τούτη η εξέλιξη, κύριε καθηγητά? Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιός δεν θα μας εκπλήξει άλλο. Ναι. Αλλά και αν μας εκπλήξει, νομίζω ότι έχουμε τα φώτα, έχουμε τα όπλα, ως ιατρική, ως υγειονομικό σύστημα, να το εξελθούμε. Το καλό με αυτή την πανδημία, παρότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, το υγειονομικό σύστημα φαίνεται να έχει βρει μια ισορροπία στην αντιμετώπιση του. Με συνέπεια, να έχουμε μεν πίεση, αλλά να μπορούμε να τα καταφέρνουμε και να περιθάλπτουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή οι νοσηλίες πέφτουν. Ναι. Όπως βλέπετε, οι μονάδες εδώ και 20 μέρες έχουν μια σταδιακή πτώση, μικρή αλλά σταδιακή. Είμαστε κοντά στις 500 κρεβάτια τώρα, εκεί που ήμασταν κοντά στα 700. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει τα νοσοκομεία να πούνε. Όταν λέει 100 νεκροί, θα πρέπει να πει αυτοί φύγανε από την καρδιά τους, αυτοί φύγανε από αυτό, κεφαλικό, αυτοί φύγανε από COVID, αυτοί φύγανε από εκείνο, αυτοί φύγανε από άλλο. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, κύριε καθηγητά? Δυστυχώς, για να τελειώνουμε. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Με βάση τον ορισμό τον οποίο έχει δώσει το ECDC για τον ορισμό του θανάτου που οφείλεται στον COVID, να σας πω μερικά παραδείγματα που είχαμε εμείς και τα συζητάγαμε μεταξύ μας. Άνθρωποι με εισροφήσεις και πολύ βαριά Πάρκινσον, ο οποίος κόλλησε και έφυγε, προφανώς παροξύνθηκε η νόσος του από τον κορονοϊό προφανώς, και έφυγε, αλλά έφυγε από το βασικό νόσημα. Από το βασικό. Από οτιδήποτε και εδώ αν έμπαινε κορονοϊός όμως από κάτω. Ακριβώς. Βαρύ αιματολογικό, οξία λευχαιμία, βαρύ αιματολογικό νόσημα. Παροξύνθηκε από τον κορονοϊό. Προφανώς η συμβολή του Συνοδού Νοσήματος ήταν καθοριστική. Πέστε μου. Επομένως, δυστυχώς θα το έχουμε αυτό. Με ρωτάνε πολύ για το Πάσχα. Νομίζω ότι πρέπει να ταινίζουμε αισιοδοξία το Πάσχα. Έχω την αίσθηση ότι όπως πάει αυτή η ίωση αυτή τη στιγμή, με αυτό το επιδημιολογικό περιβάλλον που αναπτύσσεται, θα προσβάλλει, θα μολύνει, θα προσφέρει όμως μαζί με τη μόλυνση αυτή τη φυσική ανοσία και προστασία σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού περαιτέρω. Και έτσι πιστεύω ότι θα πάμε σε μια με ενδημικού τύπου κατάσταση το Πάσχα. Με συνέπεια, πιστεύω να το γιορτάσουμε όπως το γιορτάζαμε για τα προηγούμενα χρόνια. Σε 5 λεπτά από τώρα θα δείτε τον συμπατριώτη σας, τον κύριο Μητσοτάκη, στη συνέντευξή του. Αναφέρεται και στην πανδημία, αναφέρεται σε όλα τα θέματα, κύριε Παγώνη. Να πω κάτι. Ελάτε. Ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ο κορονοϊός δεν θα φύγει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν τελειώνουμε. Μάλιστα. Γιατί μερικές φορές, μερικά πράγματα που λέμε εμείς οι γιατροί, ο κόσμος τα παίρνει και όπως θέλει, τα δέχεται. Ο κόσμος τώρα έχει τρελαθεί. Βάζω μάσκα, βγάζω μάσκα, εδώ, βάζω αυτό, να βάζω τα άλλα. Θα αντιμετωπίζεται με τα πρωτόκολλα, με τα εμβόλια, με τα φάρμακα. Από εκεί και πέρα όμως όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σωστό. Θα πρέπει να συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί. Οι μάσκες δεν θα πεταχτούν ακόμα όπως νομίζουν κάποιοι. Περιμέναμε ότι θα είμαστε. Μπορεί να περιμένετε πολλά, αλλά θα πάμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα και εβδομάδα-βδομάδα. Λοιπόν, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Στο τέταρτο ή στο πέμπτο εμβόλιο θα πετάξουμε τις μάσκες? Κύριε Αυτιά, επειδή έχουν αρχίσει τώρα όλα αυτά με το τέταρτο, το πέμπτο και ρωτάει ο κόσμος, υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή, υπάρχουν μελέτες, θα εισηγηθούν πώς θα πάμε από εδώ κορονοϊό, και πέρα. Το ψάρεμα γάνιασα. Ποτέ δεν κόλλησα. Δηλαδή, αμάν Παναγία μου. Είχα τα πόρτα δίκιο σε αυτό, δεν το συζητά. Διότι θα κολλήσετε κορονοϊό. Και ρώταγα έναν της επιτροπής και μου λέγει όχι, δεν κολλάει. Τότε δεν αφήνετε το ψάρεμα. Θα κόλλαγε, λέει, ο ψαράς. Δεν είπαν ότι θα κόλλαγε. Απλώς μέσα σε όλα. Δεν το είχαν βγάλει.